Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η προσφυγική κρίση ήταν τα βασικά θέματα στη συνάντηση του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι στο Παρίσι. Ο νέος Πρόεδρος της Γαλλίας τάχθηκε υπέρ μιας κοινής δημοσιονομικής δυναμικής και ο Πρόεδρος της Ιταλίας υπέρ μιας οικονομικής και τραπεζικής ένωσης. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν και στη λήψη μέτρων και το μεταναστευτικό. Θα έπρεπε να επενδύσουμε αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνη σε κοινές πολιτικές για τη μετανάστευση και στην ενίσχυση της νομισματικής μας ένωσης σταδιακά προς μια φορολογική και τραπεζική ένωση. Θα πρέπει σταδιακά να ενθαρρύνουμε τις συμφωνίες και όχι τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών. Γνωρίζω τις προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η Ιταλία σε σχέση με τη μετανάστευση. Θα τις συζητήσουμε. Πιστεύω ότι δεν ακούσαμε τις προειδοποιήσεις από την Ιταλία αρκετά γρήγορα. Η ευχή μου είναι να προχωρήσουμε με μια πραγματική μεταρρύθμιση στο δικαίωμα ασύλου και στους κανόνες που ισχύουν σήμερα, με στόχο να προστατευτούν καλύτερα οι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2016 από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.